Σωσίβιο και τον κριτικό τουρισμό αποτέλεσε η στάση της ελληνικής αστυνομίας στην επιτυχημένη αντιμετώπιση της ληστείας σε ξενοδοχείο Χερσόνησο. Δόξα τω Θεώ, τι άλλο να πω. Δόξα τω Θεώ, έτσι απλά. Εμείς λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αστυνομία. Γιατί ήταν άμεση η κινητοποίηση, ήταν πολύ σωστός ο χειρισμός. Η αστυνομία έδρασε τάχιστα και την ευχαριστούμε. Και κάνουμε το σταυρό μας που δεν συμβήκανε χειρότερα πράγματα. Γιατί φανταστείτε να παίρνανε ομοίρους τουρίστες, φανταστείτε να οι πυροβολισμοί να βρίσκανε κάποιο τουρίστα. Θεωρώ ότι απόψε δόθηκε ένα μεγάλο μάθημα στους λάτρεις της παραβατικότητας. Ο κόσμος είναι στο πλευρό της αστυνομίας, πάντα εύχεται να έχει τέτοιες επιτυχίες. Όταν μιλάμε για παραπάνω από 100.000 κόσμο, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται και ανάλογη υποστήριξη. Ένα από τα βασικότερα αγαθά που προσφέρει ο ελληνικός τουρισμός στον επισκέπτη είναι η ασφάλεια. Αποτράπηκαν τα χειρότερα, λένε μετά το σοκ επιχειρηματίες και επαγγελματίες, καθώς όπως σημειώνουν, η Ελλάς διασφάλισε το αίσθημα ασφάλειας ντόπιων και ξένων επισκεπτών, το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο στην γενικότερη εικόνα της Κρήτης στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι αφού αποφύγαν τα χειρότερα, ήταν μια πολύ καλή γνώμη για τον έξω κόσμο. Πιστεύω τώρα ότι όσο περνάει ο καιρός θα έχουμε πολλά κρούσματα τέτοια. Λόγω του ότι δεν υπάρχει δουλειά, αυτό το χάλι του τουρισμού δεν είναι πρώτη χρονιά. Τρέμουμε και όχι μόνο στα Χρυσοχοΐα και στα σπίτια. Δηλαδή εγώ άμα μου έρθει εδώ θα του πω δικά σου όλα. Η θρασίτητα των ληστών να χτυπήσουν το κοσματοπωλείο της κατάμεσης από κόσμο ξενοδοχειακής μονάδας προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στους επαγγελματίες, οι οποίοι ωστόσο ανησυχούν για την έξαρση της εγκληματικότητας αλλά και για τον τρόπο που δρούν πλέον οι κακοποιοί. Όταν είναι και χασούρα, η σεζόν πάει που πάει χάλια. Να έχουμε τώρα και τέτοια σημάδια. Εντάξει, φοβάμαι. Με το χθεσινό γεγονός, δηλαδή εντάξει, δεν είναι το να σκεφτεί κάποιος να μπει μέσα σε ένα ξενοδοχείο με τόσο κόσμο. Και να έρθει ένας σε 5 λεπτά μέσα να σου ξεκλειρίσει την οικογένεια στην κυριολεξία. Δυστυχώς αυτή είναι σαν την Λερναία Ύδρα. Κόβεις ένα κεφάλι και βγαίνουν 10. Είναι να μην φοβάσαι. Δεν ξέρουμε την επόμενη φορά που θα είναι το χτύπημα. Μεγάλη σημασία τονίζουν να έχει το αίσθημα της ασφάλειας για τη διατήρηση και ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος προς το νησί, το οποίο δέχεται ισχυρό πλήγμα το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω της πολιτικο-οικονομικής κατάστασης.